Στην τελική ευθεία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του μεγαλύτερου μέρους του βόρειου οδικού άξονα του νησιού μήκους 157 χιλιόμετρων που εκτείνεται από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο βρίσκεται το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών μετά τη θετική γνωμοδότηση που έλαβε από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κρήτης. Μια πάρα πολύ σημαντική μέρα και για την Κρήτη αλλά και για όλη την Ελλάδα. Είμαστε εδώ πέρα γιατί χθες το βράδυ το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης έλαβε μια τη θετική γνωμοδότηση και πλέον ξεκινάει η διαδικασία, μπήκαμε πλέον στο τελικό στάδιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΒΟΑΚ, του μεγάλου κομματιού των 157 χιλιόμετρων από τα Χανιά ως το Ηράκλειο. Σε συνάντηση που είχαν σήμερα, ο υφυπουργός Γιώργος Καραγιάννης με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη συζητήθηκαν ενδελεχώς οι άξονες του σημαντικότατου αυτού για το νησί έργου. Προχωρούμε στο μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης. Πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεργασία και η συνέργεια μεταξύ μας. Εμείς είμαστε εδώ. Το ειδικό οικονομικό πακέτο αποκλειστικά για την Κρήτη αναφορικά με τα αναπτυξιακά έργα υποδομής που είναι ήδη στα σκαριά ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια και περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα τις εργασίες προόδου στο νέο αερολιμένα Καστελίου, την αξιοποίηση του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, τα αντιπλημμυρικά έργα και την ασφαλή τακτοποίηση ρεμάτων όπως αυτά του Μπραμιανού Ιεράπετρας, στο Πλατή, νομού Ρεθύμνης και στον Ταυρονίτι νομού Χανίων. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητζοτάκη έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ένα συνεκτικό σχέδιο για την Κρήτη αυτή τη στιγμή, το οποίο ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια μόνο για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Και αυτό το σχέδιο βήμα-βήμα το υλοποιούμε αυτή τη στιγμή. Βλέπετε την πρόοδο των έργων που υπάρχει στο Καστέλι, την αξιοποίηση στο Καζαντζάκης που θα ξεκινήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα για να προχωρήσει και αυτό το σημαντικό έργο. Η ολοκλήρωση, η ενοποίηση όλου του έργου του ΒΟΑΚ, καθώς και τα μεγάλα αντιπλημμυρικά και τα έργα φραγμάτων. Από τη μεριά του Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης έκανε λόγο για έργο σταθμός, το οποίο εκτός όλων των άλλων θα έχει πολλαπλά επιμέρους ωφέλη για το νησί, όπως την απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού και την τουριστική ανάπτυξη. Ένα έργο που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη, στην απασχόληση, στην κοινωνική συνοχή, αλλά και στην ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος.